Αυτή η τοποθέτηση των διοδίων κατά αυτόν τον τρόπο έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην πορεία της πόλης, στον εμπορικό τομέα, στον τουριστικό τομέα, στην ανάγκη της κοινωνίας να επικοινωνεί και γενικότερα σε όλους τους τομείς. Φοβάμαι όμως ότι το πρόβλημα είναι ότι θα έχουμε, αν υιοθετηθεί αυτή η λανθασμένη, στρεβλή λογική της Εγνατίας Οδού ΑΕ, θα έχουμε μια εκτροπή της κίνησης στο εσωτερικό της πόλης, θα γυρίσουμε πίσω περισσότερο από 20-25 χρόνια, τότε που η Εθνική Οδός που συνέδεε την Ανατολική με τη Δύση περνούσε κάτω από τις Καμάρες, δίπλα από την πλατεία, από την Οδό Κουντουριώτου, την Οδό Ερυθρού Σταυρού, την 7η Μεραρχίας και έφτανε να δημιουργεί τρομερές επιπτώσεις στην πόλη. Η πόλη μας αναπτύσσεται, η περιφέρεια στηρίζει την ανάπτυξη της πόλης, είναι αντίθετη σε αυτή τη λογική των διοδίων και μάλιστα επισημαίνουμε το γεγονός ότι τα διόδια της Εγνατίας είχαν συμφωνηθεί να είναι αναλογικά και αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι φεδρό και παράλογο. Πιστεύω ότι είναι αναστρέψιμη η κατάσταση και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ παρόντες. Γιατί πιστεύω ότι κάτι το οποίο δεν μπορεί να στηριχθεί σε καμία λογική βάση και σε κανένα επιχείρημα, πρέπει απλά να το ακούσει και να το καταλάβει και η κυβέρνηση και οι υπουργοί και η διοίκηση της Εγνατίας Οδού και να μην καταφεύγουν σε επιχειρήματα όπου τα πάντα προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από τους δανειστές και πίσω από τα μνημόνια. Δεν μπορεί να γίνει δεκτό αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό επιμένουμε ώστε να πρετανεύσει λογική με διόδια αναλογικά, με διόδια που τα φορτηγά δημοσίας χρήσης θα πληρώνουν στα σύνορα για όλη τη διαδρομή και δεν θα φτάνουμε σε αυτήν εδώ την αρνητική κατάσταση. Αυτή είναι η άποψη της περιφέρειας, του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού Συμβουλίου και είμαι εδώ γιατί είμαι εξουδοτημένος να τη μεταφέρω σε όλο τον κόσμο. Οι καβαλιώτες κουνηθήκαν παρόλο το δύσκολο της ώρας, παρόλο τον ήλιο, παρόλο του γεγονός ότι έπρεπε να βρεθούμε στα όρη και τα άγρια βουνά, να είμαστε, να διαμαρτυρόμαστε όπως πρέπει, εκτός πόλεως, γιατί πρέπει να δείξουμε την αντίδρασή μας, γιατί δεν πρέπει να αφήσουμε να περάσουν αυτά τα διόδια, γιατί η Καβάλα θα είναι καταστροφή. Συγχρόνως εκτρέπεται αυτή τη στιγμή όλη η κυκλοφορία από την τροχέα μέσα από την πόλη και παίρνει η ίδια η πόλη μια γεύση, τι εστί βερίκοκο, τι θα πει να περνάνε οι νταλίκες και όλη η κυκλοφορία μέσα από την πόλη. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε δηλαδή. Είναι αναστρέψιμη κατάσταση, κύριε Τσανάκα. Εγώ πιστεύω ότι όσον αφορά το σημείο είναι αναστρέψιμη. Φτάνει να το θέλουν. Νομίζω ότι το δείξαμε με κάθε τρόπο. Το είπα και σήμερα ξανά, στο πήρα ένα τηλέφωνο στον έναν από τους βουλευτές μας. Πιστεύω ότι όλοι θα δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ όταν κατέβηκα την προηγούμενη εβδομάδα είδα ότι η πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ κατάλαβε πάρα πολύ καλά τι της είπα. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν καταλάβουν, υπάρχει και η δικαστική οδός. Ας μην ξεχνούμε ότι αυτό το κομμάτι δεν είναι Εγνατία οδός. Στα χαρτιά είναι περιμετρική της Καβάλας, περιφερικός δρόμος της Καβάλας. Άρα τι διόδια πάνε στον περιφερειακό, δεν κατάλαβα. Να μην το ξεχνάμε κι αυτό. Η Εγνατία είναι Εγνατία και ο περιφερειακός περιφερειακός. Σχεδόν όλους τους αντιδημάρχους και να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας για την κατασκευή των διοδίων στην περιοχή μας. Γιατί όπως έχω πει, ενώ η Εγνατία είχε σχεδιαστεί για να ενώσει και να δημιουργήσει ανάπτυξη, πάμε να δημιουργήσουμε το τελείως ανάποδο και να γίνει ταφόπλακα και στην ανάπτυξη την οικονομική αλλά και την τουριστική της περιοχής. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου οι διοικούντες κάτω στην Αθήνα να ακούσουν και εμάς, οι οποίοι ζούμε καθημερινά τα θέματα και τα προβλήματα όλων των συμπολιτών.